Εγώ νομίζω ο Ρεχάγκελ. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ο Ρεχάγκελ δεν έπαιρνε παίκτες του Ολυμπιακού γιατί φοβόταν μην κάνουν κλίκα. Έτσι είχε ακουστεί τότε. Μην κάνουν την κλίκα. Κάτσε ρε Σιορδάνη, ποιον θα έφυγε από τους έξω. Καταρχάς! Θα άφηνε έξω τον Καραγκούνι, τον Μπασινά, τον Σιδηρίδη. Δεν πήγε ο Ντέμις, η παικτούρα. Δεν πήγε ο Ντέμις. Δεν πήγε ο Στολτίδης ο Άκης. Ο Ντέμις δεν ήθελε να πάει. Δεν ήθελε. Ο Στολτίδης ο Άκης. Δεν τον ήπειρε, δεν ήθελε. Στους κορυφαίους σκάφους στην Ευρώπη μετά τότε. Μετά ο Καραγκούνης και ο Μπασινάς και αυτοί γίναν στην πορεία και αναδείχτηκαν. Δεν ξέραμε εμείς ότι θα αναδείχτηκαν. Αυτό τώρα μια. Αυτό που ο Βασίλης, από τη μία το χάρηκα, γιατί το ακούω πρώτη φορά αυτό. Δεν έχει καμία λογική, δεν έχει συνειρμό αυτό. Τέλος πάντων. Ισχύει αυτό, ναι, δεν έχει συνειρμό. Καθώς θα πούμε και όσο το 14. Δεν έχει κάποια βάση λογική, α πούμε. Το 14 στην Εθνική, πώς την παίξει το Ολυμπιακό ήταν στο Μουντιάλ που πήγε καλά η Εθνική, άμα το πάμε έτσι. Εγώ λέω τώρα για το Euro μιλάγαμε. Πριν 6 χρόνια, ο Ντέμις ήταν στο Euro. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Μήπως ήταν στον πάγκο και δεν έπαιξε. Όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Σίγουρα καθόλου δεν ήταν. Δεν ήταν τότε. Στέλνουν και εδώ και κάτι παιδιά. Ο Ντέμις ήταν στο Euro. Ο Ντέμις ήταν στο 4. Παιδιά, ήταν ο Ντέμις. Και εγώ θυμάμαι ο Ντέμις ήταν. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο Ντέμις ήταν, τι λέτε. Δεν ήταν. Παίξε. Πάμε παρακάτω. Πάμε, συνεχίζουμε. Ναι. Δεν είναι ο Ντέμις. Δεν είναι. Δεν ο Ντέμις. Παιδιά, ήταν νομίζω ο Ντέμις. Απλά δεν έπαιξε ελάχιστα. Ήταν χαριστέας βρίζας μπροστά. Ελάχιστα έπαιξε ή καθόλου. Θα το έπαιξε κιόλας.